Κοντά μας και ένας από τους αρχηγούς και από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Απόλλωνα ποντίων τη φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ, ο Κώστας Φραγκόπουλος. Κώστα, όταν έφευγες από το πρωτάθλημα της Αθήνας μετά από χρόνια, περίμενες ότι με την επιστροφή σου στον τόπο καταγωγής σου θα συνδυαζόταν με την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, το πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ? Να σου πω την αλήθεια, όταν ήρθα στον Απόλλωνα, η πρώτη μου λέξη ήταν αν πάμε για πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι μου απάντησαν ότι ο στόχος είναι να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και έτσι κλείσαμε στην ομάδα. Μια χρονιά μαγική, δεν την περίμενε κανείς. Ο κύριος Αδάχτυλος, ο προπονητής σας, μας είπε ότι για όλους εσείς που δουλεύατε περιμένατε ότι θα είχατε μια πολύ καλή πορεία. Τι έκανε τον Απόλλωνα Ποντίων να ξεχωρίσει έναντι των άλλων ομάδων και να κόβει πρώτο στο νήμα στο πρωτάθλημα της Δυτικής Αττικής? Η αλήθεια είναι ότι το πιστέψαμε από το πρώτο φιλικό ότι θα πάμε για κάτι καλό. Η χημεία που δέσαμε μεταξύ μας, τα αποδυτήρια, με τον κόσμο, γίναμε ένα και κάθε παιχνίδι παίζαμε για την νίκη και για το πρωτάθλημα. Είστε σε μια ιδιαίτερη ομάδα που αποτελείται το 90% για να μην πούμε το 100% από πόντιους. Οι περισσότεροι είστε πόντιοι στην καταγωγή. Μια ποδοσφαιρική ομάδα που αποτελείται από ντόπιους. Για ποιο λόγο, ποιο είναι το κίνητρο που έχει, το παραπάνω κίνητρο, και το βλέπαμε κάθε Κυριακή και σε εσάς? Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έκλεισε 40 χρόνια φέτος και θέλαμε το πρωτάθλημα. Θέλαμε να γράψουμε ιστορία κλείνοντας τα 40 χρόνια. Ευτυχήσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι τώρα το κύπελλο που παίζουμε Σαββάτο με τη Νέα Πέραμο πάλι εδώ, 6 ώρα. Θέλουμε πάλι ο κόσμος να μας στηρίξει. Θα πάμε και τελικό και βλέπουμε. Κώστα, είσαι μαζί με τον Χρήστο Καυζίδη, δύο ποδοσφαιριστές που γνωρίζετε το πρωτάθλημα της Αθήνας. Αντιμετωπίζετε για την πρώτη αγωνιστική το Χαϊδάρι εκτός έδρας. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, μια πρωταθλήτρια ομάδα κατά πολλούς στον πιο δύσκολο όμιλο της Αθήνας. Πώς θα πρέπει να προετοιμαστείτε για αυτό το ματς, καθότι γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά και την έδρα του Χαϊδαρίου και τους ποδοσφαιριστές που έχει η αντίπαλη ομάδα, με τους περισσότερους έχεις παίξει και αντίπαλος. Πώς θα πρέπει να παρουσιαστείτε για να πάρετε θετικό αποτέλεσμα και να ξεκινήσετε τα μπαράζ ΕΠΟ με θετικό αποτέλεσμα? Η αλήθεια είναι ότι ήμουν 6 χρόνια στην Αθήνα, γνωρίζω τις ομάδες, ναι. Πρώτα κοιτάμε το κύπελο και φτάνουμε στα μπαράζ. Έχουμε το κύπελο, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και μετά θα ετοιμαστούμε να πάμε να παίξουμε το εκτός έδρας με το Χαϊδάρι και πάμε για την νίκη. Όσον αφορά τον κόσμο της ομάδας, νομίζω για τα δεδομένα της ημέρας έδωσε το παρόν, κατέκλυσε το γήπεδο της Γκοριτσάς, είναι μεγάλη σας δύναμη. Δύσκολα συναντάς τέτοιο κόσμο σε τοπικό επίπεδο και κυρίως σε μια ομάδα που δεν έχει μεγάλες διακρίσεις σε εθνικές κατηγορίες, δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε εθνικές κατηγορίες. Τι μήνυμα στέλνεις? Η αλήθεια είναι ότι μαζί καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ήτανε σε κάθε γήπεδο που πηγαίναμε, ήμασταν εντός έδρας, μας ακολουθούσαν παντού και τους αφιερώνουμε το πρωτάθλημα πρώτα στους ποδοσφαιριστές, στον κόσμο, στην οικογένειά μου πάνω απ' όλα, που είναι σε κάθε παιχνίδι δίπλα μου, και ελπίζω να πάρουμε και το κύπελλο. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.